Ναι, μετά την απολογία της κατηγορουμένης, η οποία διήργησε επί μακρόν και απάντησε σε όλα τα ερωτήματα και σε όλα τα ζητήματα της δίκης, και η αλήθεια είναι ότι το παρόν δικαστήριο διερεύνησε ενδελεχώς όλα τα πραγματικά περιστατικά. Νομίζω ότι δεν καταλείπεται κανένα θέμα το οποίο να έχει μείνει αναπάντητο και να έχει μείνει στη σκιά των γεγονότων αυτών που συνέβησαν εκείνες τις ημέρες. Η κατηγορουμένη από την πρώτη στιγμή υποστηρίζει ότι βεβαίως όχι μόνο δεν έκανε κάποιο ιατρικό σφάλμα, αλλά ήταν από την πρώτη στιγμή μέχρι και τη στιγμή που η άτυχη Μελίνα διακομίστη στο Παγνί και μαζί και κάθε δευτερόλεπτο μαζί της, επειδή έχει τόσο καλή μνήμη, εξήγησε στο δικαστήριο δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο με κινηματογραφική ακρίβεια τι συνέβη, την κάθε κίνηση και την κάθε ενέργεια η οποία έγινε. Μετά λοιπόν το τέλος αποδεικτικής διαδικασίας, ένα ζήτημα είναι ότι το κατηγορητήριο το οποίο είχε συνταχθεί και αντιμετωπίσαμε πλέον δεν υπάρχει, διότι ήδη έχει το δικαστήριο κατά την άποψή μου δεχτεί ότι διερευνάει άλλα θέματα τυχόν αν υπάρχει παράληψη κάπου αλλού. Αρχικά ήταν αν δόθηκε η σωστή δοσολογία. Αποδείχθηκε ότι δόθηκε. Αν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο σωστά, αποδείχθηκε ότι ακολουθήθηκε σωστά. Εάν έγινε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση, αποδείχθηκε ότι έγινε έγκαιρη αντιμετώπιση. Η αλήθεια είναι, έχω μεγάλη απορία να δω πλέον τι θα ισχυριστεί η πλευρά της άτυχης οικογένειας, της άτυχης Μελίνας, όσον αφορά πού μπορεί να αποδοθεί κάποια παράληψη. Να σας πω την προσωπική μου άποψη γενικά. Υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία η χορήγηση ενός φαρμάκου όπως αυτό το οποίο δόθηκε, το οποίο δίνεται πάντα σε όλους τους ασθενείς οι οποίοι τελειώνουν το χειρουργείο και πρέπει να ξυπνήσουν, ήταν για την μυοχαλάρωση που δίνουν κάποια φάρμακα, συνέχεια δίνεται ένα αντίδοτο. Η πιθανότητα να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση είναι 1 στις 12.000. Αυτό το πράγμα συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση, το οποίο ενεργοποίησε ένα μηχανισμό το οποίο δυστυχώς δεν ήταν αντιμετωπίσιμος. Δεν υπάρχει από όλες τις καταθέσεις και από όλα τα στοιχεία και από όλες τις πραγματογνωμοσύνες και από όλους τους κατέθεσαν ούτε ένα δευτερόλεπτο το οποίο να πέρασε χαμένο. Ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία αυτή, αλλά δυστυχώς ήταν τόσο άτυχη η Μελίνα που ήταν αυτή η πιθανότητα η οποία έπεσε πάνω της και δυστυχώς δεν σωζότανε με τίποτα. Αμέσως με την πρώτο σύμπτωμα, στο πρώτο δευτερόλεπτο και είναι καταγεγραμμένα αυτά, δόθηκε η αγωγή η οποία έπρεπε να γίνει. Ανατάχθηκε το παιδί, ξαναέπαθε συνέχεια το ίδιο σοκ και δρομολογήθηκε αυτή η διαδικασία η οποία οδήγησε στην κατάληξη. Επομένως, νομίζω ότι η μόνη λύση, η μόνη κρίση η οποία μπορεί να δοθεί ότι είναι δυστυχώς να μην επιτρέψει ξανά η φύση να ξανασυμβεί τέτοιο ατύχημα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Κοιτάξτε, αυτά τα σχολίασε ακριβώς σε ποιες χρονικές στιγμές δόθηκαν και συντάχθηκαν αυτά τα έγγραφα και το νόημα το ιατρικό το οποίο έχουν. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Φανταστείτε τον εαυτό σας να πρέπει να φύγει το παιδί, να είναι σε αυτή την κατάσταση, σε ανακοπή και να διακομιστεί από ένα νοσοκομείο και να πρέπει να συντάξει σε ένα έγγραφο το οποίο να πάει εκείνη την ώρα να το συνοδεύσει, να πάει στη ΜΕΘ. Και στη συνέχεια, μετά από την επόμενη μέρα, να πρέπει να το συντάξει με άλλη ηρεμία. Και τώρα προσπαθούν από όλα αυτά να αντλήσουν κάτι το οποίο να είναι μεμπτό. Δεν υπάρχει κάτι μεμπτό. Το οποίο παραδέχτηκαν οι πάντες και στη ΜΕΘ, την οποία επικοινωνούσαν τι πρέπει να κάνουμε, δεν τους είπαν ότι πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Μην ψάχνουμε να βρούμε υποχρεωτικά υπαίτιο. Υπάρχουν δυστυχώς αιτίες πολλές φορές, αλλά δεν υπάρχουν υπαίτιοι. Μια τέτοια περίπτωση είναι και εδώ. Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από την απόφαση. 5 χρόνια τώρα και κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως είπα και πριν σε κάποιο κανάλι που μίλησα, βλέπω μια αποστασιοποίηση και μια ελαφρότητα της κατηγορούμενης, η οποία δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί
και δεν συνάδει με το επάγγελμα που κάνει. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε και εμείς. Μάκη, συνήγορος υπεράσπισης. Σε σχέση με τον προβληθέντα ισχυρισμό της πλευράς της στήριξης κατηγορίας, ο οποίος ανεδείχθη μετά την εξαντλητική διαδικασία της αποδόμησης του κατηγορητηρίου κατά την άποψή μας, εδόθησαν επαρκείς εξηγήσεις και μάλιστα υπάρχει ιατροδικαστική γνωμάτευση η οποία απαντά σε όσα ζητήματα ετέθησαν με την ιατροδικαστική γνωμάτευση που αντιστοίχως κατέθεσε η άλλη πλευρά. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν υπήρξε ολιγορία ούτε κατελάχιστον στην αντιμετώπιση του περιστατικού. Αυτά.